Η πρώτη σημαντική διοργάνωση σε πανελλήνιο επίπεδο. Είστε ευχαριστημένος με το όλο κόνσεπτ πώς έγινε, γιατί μπήκαν φίλαθλοι, μπήκαν άνθρωποι που αγαπάνε τον βόλεϊ και έτσι όλα κλείσαν ομαλά. Εννοείται πρώτη σημαντική διοργάνωση σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας. Δεν νομίζω ότι εγώ μια συνέχεια όλων των άλλων προέδρων και δυτικών συμβουλίων. Εγώ το είδα λίγο διαφορετικά. Το πίστεψαν τη συμβουλή μου, κυρίως το πίστεψε το προσωπικό. Πιστεύω ότι αυτό που είδατε είναι η αρχή για τα επόμενα χρόνια σε εκδηλώσεις που θα έχουμε στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας, γιατί τώρα δημιουργούμε μια βάση δεδομένων τέτοια για να καλύψουμε αυτό που και εγώ ένιωθα τα προηγούμενα χρόνια που δεν με καλούσαν να δω επίσημα ένα αγώνα βόλεϊ με την ιδιότητα που είχα πριν γίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ήρθε ο κόσμος μέσα, ήρθαν πολλά νέα παιδιά μέσα, κυρίως όμως ήταν κατά 95% πιστεύω φίλοι του βόλεϊ, παλιοί παράγοντες, παλιοί αθλητές, παλιοί διαιτητές, παλιοί προπονητές. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλά νέα παιδιά έδειξαν δηλαδή ότι έχουμε φιλάθλο κοινό, αρκεί να βρούμε τον τρόπο να το φέρουμε στο γήπεδο. Γιατί αποφασίσατε να γυρίσουν στις μεγάλες πρωτεύουσες, στην πρωτεύουσα ή τα κύπελα, να είχαν τόσο πολλά χρόνια. Όχι, είναι σύμπτωση το ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε τώρα δύο στη. Εξάλλου και στη Θεσσαλονίκη το γνωστάμε 15 χρόνια και να γίνει εκδήλωση εκεί πέρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάμε και στην επαρχία. Τώρα απλά θέλουμε να ψάχνουμε να βρίσκουμε μεγάλα γήπεδα γιατί εντάξει, νομίζω ότι παρότι είχαμε προτάσει, να ξέρετε, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, μεταφορές, διαμονή, διατροφή και ακόμη και τη μετακίνηση των ομάδων. Εντάξει, δεν πάγαμε ένα τελικό με 300. Δεν έχει λογική νομίζω. Μπορεί να υπάρχουν άλλες διοργανώσεις που να τις πηγαίνουμε στην επαρχία και να γεμίζουμε τα γήπεδα όπως έγινε πρόσφατα ο Άργος με την εθνική ομάδα Πέδρο. Έχετε σκοπό γενικά να γυρίσετε κάποιες μεγάλες διοργανώσεις στο κέντρο έστω και μία φορά, γιατί γενικά αυτό που είχαν πει προηγούμενοι πρόεδροι είναι ότι πιστεύουν στην αποκέντρωση. Με αποτέλεσμα να μην έρχονται ποτέ στις πόλεις μεγάλες που αυτές επιλοξενούν και το μεγαλύτερο κόσμο. Αποκέντρωση δεν σημαίνει ότι πάμε και παίζουμε μόνο στην επαρχία βόλεϊ. Και βόλεϊ δεν είναι μόνο το κύπελλο Ελλάδος. Βόλεϊ έχουμε εθνικές ομάδες, έχουμε κορίτσια, αγόρια, μικρά, μεγαλύτερα. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που πηγαίνουμε στην επαρχία. Δηλαδή στην Κοζάνη που πάει η εθνική ομάδα. Από κέντρο δεν είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Άμα γίνανε ένα κύπελο εδώ και του χρόνου γίνει κάπου αλλού, αρκεί να είπαμε μεγάλα τα κύπελα τώρα να μας χωράνε πλέον τα κύπελα. Θέλετε να δώσετε μια ευχή με βάση αυτό που είδαμε σήμερα για μια καινούργια αρχή για το βόλεϊ? Το βόλεϊ νομίζω ότι συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή η ευχή μου είναι στη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτό που έγινε και στην Αθήνα. Να γιορτάσει το βόλεϊ, να έρθει ο κόσμος του βόλεϊ και τότε θα σας πω ότι μπράβο, το πετύχαμε και στα δύο. Εύχομαι στη Θεσσαλονίκη, το ξανατονίζω, να γίνει αυτό που έγινε σήμερα εδώ και χτες, γεμάτο το γήπεδο, νέα παιδιά, φίλοι του βόλεϊ, οπαδοί των ομάδων, οι οποίοι έδειξαν άψογη συμπεριφορά και οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας και στους οπαδούς, όπως το λέω, του Παναθηναϊκού και στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ήταν άψογη η συμπεριφορά τους. Έμεινα, μπορώ να πω, πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά των επισήμων διοικήσεων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν έλεγα τους οπαδούς, γιατί οι άλλοι είναι στόχοι συμμετοχικοί. Σαν νέο οπαδοί είναι φίλοι κυρίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.